Είμαστε στο νέο Φάληρο με την Όνη το κανόνι. Σωστό, πού το ξέρεις εσύ αυτό. Έλα τώρα, για να το παρατσούκλιμα από το σχολείο αυτό. Αλήθεια. Βέβαια. Τι νόμιζε ότι είναι από τη δουλειά. Έτσι είναι. Την Όνη το κανόνι είναι παλιό. Τι σου λέγανε στο σχολείο. Πολλά. Όπως. Ήμουν λίγο αγοροκόριτσο. Ήμουν η Όνη το κανόνι, όχι γιατί ήμουν κανόνι σε εμφάνιση. Καμία σχέση. Ήμουν η Όνη το κανόνι γιατί ήμουν λίγο αγοροκόριτσο, έπαιζα με όλους. Ήμουν το κέφι έτσι της παρέας, ο καραγκιόζης της παρέας. Γι' αυτό ήμουν η Όνη το κανόνι. Και μετά το πήραν και το κάνει η Όνη το κανόνι ως σεξ σύμβολο. Έχεις κάνει γυμνές φωτογραφίσεις. Πόσο έχεις πάρει τότε, 5 εκατομμύρια δραχμές. Άξιζε τον κόπο, πιστεύεις. Άκουσε να δεις. Όταν εγώ έκανα τη φωτογράφηση τότε, δεν υπήρχε διαδίκτυο. Δεν υπήρχε αυτή η αναπαραγωγή της εικόνας ελεύθερα όποτε θέλει ο άλλος και για πάντα. Αν υπήρχε αυτή η πιθανότητα, μπορεί να το σκεφτόσουν διαφορετικά. Συμφωνώ. Και μπορεί και να το χρέωνες διαφορετικά. Πάμε λίγο στα πολιτικά. Ναι. Παραλίγο, στις προηγούμενες εκλογές θα έμπαινε στη Βουλή. Πάμε στις επόμενες. Θα ξαναείσαι υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχω πει στον εαυτό μου, θα δώσω μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω κάτι σε αυτό το τομέα. Ο ένας τομέας που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι η δική ασφάλεια. Είμαι στο αυτοκίνητο κάθε μέρα, όλη μέρα, κάνω πολλά χιλιόμετρα και αυτά που βλέπω στους δρόμους είναι τραγικά. Να σε ρωτήσω με τον Κυριάκο, πώς θα φτιάξατε. Γνωριστήκαμε όταν ήμασταν σε άλλες σχέσεις, μέσα από μια κοινή μας φίλη, στη Σαντορίνη. Στην πορεία χώρισε εκείνος, χώρισα κι εγώ και βρέθηκαν οι δρόμοι μας. Αλλά γνωριστήκαμε εκεί. Πώς έγινε μετά το κονέ, αφού είχατε σχέσεις. Έγινε σε μία παρουσίαση στην τότε εταιρεία που δούλευε εκείνος και εγώ τότε ακόμα σαν μοντέλο πήγαινα σε διάφορες παρουσιάσεις. Ναι, τι σου είπε. Δεν μου είπε, εγώ του είπα. Δηλαδή. Έδειξα στον άνθρωπο, ρε παιδί μου, ότι με ενδιαφέρει. Ούτε εξηγήσει λίγο αυτό. Με τη συμπεριφορά σου, με το ενδιαφέρον σου, με αυτά που θα πει στον άλλο όταν τον δει. Με το πώς θα ανταλλάξει τηλέφωνο, με τα μηνύματα που ενδεχομένως μπορεί να. Συμβουλέ από την Όνη το κανόνι. Υπάρχει μια διάθεση φλερτ. Και έχετε δύο παιδάκια σήμερα. Έχουμε δύο παιδιά σήμερα. Πώς είναι οι σχέσεις. Ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα, ας πούμε. Δεν έχει καμία σχέση ο γάμος με το να σκοτώσει τον έρωτα. Τον έρωτα μπορεί να το σκοτώσει η ρουτίνα. Και όχι ο γάμος. Σεξουαλική ζωή υπάρχει. Ο γάμος αλλάζει, βεβαίως και υπάρχει. Και άμα δεν υπήρχε, τι κάνουμε. Τι είμαστε, 80 χρονών. Τρίτο παιδί. Και αν δεν τα κόχερε. Με τίποτα. Τρίτο παιδί. 46 χρονών. Να κάνω τρίτο παιδί. Σκέφτηκες ποτέ να κάνεις καλλιτοπλαστική. Πάρα πολύ μικρότερη. Όταν ξεκίνησα να δουλεύω σαν μοντέλο. Τι. Τη μύτη μου. Σου το είπανε. Το πρώτο πρακτορείο που μου είχε ζητήσει να πάω στο πρακτορείο αυτό, τέλος πάντων, αφού πήγα και υπέγραψα συμβόλαιο, μετά μου ζήτησαν να κάνω πλαστική στη μύτη μου. Εκνευρίστηκα όμως τόσο πολύ που είπα όχι. Στο όνομα τι δεν πήγες. Γιατί έχω παιδιά και δεν μπορώ να πάω. Δεν μπορώ να φύγω. Δεν υπάρχει κάποιος εδώ που θα κάνει αυτά που κάνω εγώ με τα παιδιά μου. Εμένα το πρόγραμμά μου είναι full. Πώς θα αφήσω την οικογένειά μου και θα φύγω. Θα κάτσει ποιον, τη γιαγιά του. Δεν θα το έκανα αυτό ποτέ. Επειδή είσαι μια γυναίκα που παρακολουθείς τα πάντα, πώς σου φαίνεται το νέο reality του Αντένα. Τρας. Μου φαίνεται πάρα πολύ κακό. Γιατί. Γιατί είναι μια εικόνα που για μένα είναι ενοχλητική. Τι σε ενοχλεί. Με ενοχλεί αυτή η προβολή της σεξουαλικότητας και της ελευθερίας σεξουαλικών κινήσεων μέσα από την τηλεόραση, τις ώρες που βλέπουν τα παιδιά. Τα πρότυπα που δημιουργούνται και οι λανθασμένες εντυπώσεις για το πώς πρέπει να είναι μια σχέση ερωτική. Εντελώς λάθος. Ποτέ δεν είναι μια σχέση ερωτική έτσι. Και δεν πρέπει να είναι έτσι. Και δεν μπορεί να το προβάλλεις αυτό. Τελειώσαμε. Μ' άρεσε τα απλά. Μπράβο, τέλεια. Πώς πέρασες. Πάρα πολύ ωραία. Πάντα μαζί σου. Μ' αρέσει που σε βλέπω. Είμαστε στην ώρα μας. Δεν σε στήσαμε. Σου εύχομαι επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Και εσύ. Σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε εκλογές να σκίσεις. Και φιλιά στα παιδιά του Πλατώ. Όλα λα, νομιδούνια. Όλα λα.